δικαστήριο, το δικηγητικό εφετείο Πειραιά, ουσιαστικά παρέπεψε την υπόθεση. Δεν χάθηκε η υπόθεση από πλευράς κατοίκων, αλλά την μετέθεσε στο μέλλον και είναι κάτι το οποίο θα αργήσει η εκδίκαση συγκεκριμένης υπόθεσης, κατά την οποία οι κάτοικοι ζητούσαν την ακύρωση της άδειας τομής. Με δεδομένο λοιπόν ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος αντίδρασης, πήρα σήμερα την απόφαση εγώ προσωπικά να υπογράψω το διπλό εντέλεσθε που λέμε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλκιδαίων, προκειμένου να ανακληθεί η άδεια τομής, ούτως ώστε το έργο να σταματήσει και να μην μπορεί να ξεκινήσει. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα ως δήμαρχος για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως έχουμε εδώ, είναι μια κλασική περίπτωση δημοσίου συμφέροντος, να δώσω αυτό που λέμε τη διπλή εντολή. Σίγουρα αυτό είναι πάντα το έσχατο μέσο, το έσχατο. Το οποίο... συνέπειες για εσάς ή για το Δήμο? Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πάντα συνέπειες με αυτές τις ενέργειες, αλλά εμείς δεν θα σταματήσουμε μπροστά σε πιθανές συνέπειες προσωπικά για μένα ή οτιδήποτε άλλο. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια ιστορική στιγμή για το χωριό μας, για το χωριό του Μίτικα του Δήμου Χαλκιδαίων. Επιτέλους οι κάτοικοι δικαιώνονται με την ανάκληση της χορηγηθήσας άδειας προκειμένου να εκτελεστεί ένα έργο το οποίο θα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Ευτυχώς η Δημοτική Αρχή αντιλήφθηκε τους κινδύνους, συμμερίστηκε τις απόψεις μας έπειτα από ένα μακρύ δικαστικό αγώνα και πλέον με την ανάκληση της συγκεκριμένης άδειας, φυσικά και όχι, δεν μπορεί η εταιρεία και καμιά εταιρεία να συνεχίσει την εκτέλεση αυτού του έργου. Κρατάμε στα χέρια μας την ανάκληση της άδειας τομής. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δημοτική Αρχή για αυτή την κίνηση. Από την αρχή πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Φυσικά χωρίς τη βοήθεια του Δήμου, να πω την αλήθεια, δεν θα τα είχαμε καταφέρει.